δεν μπορεί να μπαίνει και να ενσωματώνεται ο ΣΥΡΙΖΑ στο κάντρο, ότι έχουν γίνει βία πράγματα στην, και στη ζωή των ανθρώπων, άρα στις βίες αυτές αλλαγές που γίνονται πρέπει να υπάρχει περιορισμός της δημοκρατίας. Τι εννοώ? Εννοώ δηλαδή ότι όταν, γιατί ο κύριος Βορύδης λέει το 3% ένα κόμμα, μάλιστα. Δηλαδή τι σημαίνει, ότι έπρεπε να συνεχίζεται, ήταν ενοχλητικό που υπήρχε αυτό το, η εναλλαγή δύο κομμάτων συνεχώς με τις ίδιες πολιτικές. Άρα αυτό που έγινε δημιουργεί και πρόβλημα στο ίδιο το πολιτικό σύστημα, γιατί αυτό αρχίζω να καταλαβαίνω. Το αντίστροφο λέω. Αυτό αρχίζω να καταλαβαίνω. Όχι, αλλά λέω το αντίστροφο ακριβώς. Θα τελειώσει, θα τελειώσει, θα καταλάβετε τι εννοώ. Όχι, το λέω για να μην ερμηνεύσετε λάθος. Κατάλαβα τι είπατε. Το αντίστροφο. Λέω λοιπόν, ναι, αφήσατε υπόνοια όμως. Δεύτερον λοιπόν, ότι δεν είναι δυνατόν να ενσωματώνεται πάλι, γιατί αυτή η προσπάθεια γίνεται, ότι έχουμε μια κατάσταση στη χώρα, στους πολίτες, όπου συνέχεια πληρώνουν το μάρμαρο. Κοιτάξτε τώρα. Έχουμε μια περίοδο. Όχι, κύριε Παπαδάκη, θα είμαστε, γιατί τώρα πάμε να φτιάξουμε και μια λογική αντίδραση στα πράγματα με τον ίδιο τρόπο. Πρώτα-πρώτα, είπατε για τον κύριο Σακελάριο. Μάλιστα, το βάλα στον κάντρο. Ένα ΣΤΕ, το οποίο έβγαζε τα μνημόνια ορθά τα προηγούμενα χρόνια. Ένα το κρατούμε. Δύο, έχει βγάλει μια σειρά από αποφάσεις που εμείς δεν μας εξυπηρέτησαν. Να το πω εντός εισαγωγών, δεν ήμασταν σύμφωνοι και περιόρισαν ορισμένα πράγματα. Τώρα θυμούνται όλοι. Αυτή τη στιγμή θυμούνται όλοι ότι το ΣΤΕ ήταν αυτό το οποίο ή ο κύριος Σακελαρίο μας είπε πράγματα τα οποία εν πάση περιπτώσει προσπαθούν να διαμορφώσουν μια αγιοποίηση της εικόνας του. Της όποιας εικόνας. Εγώ έχω πει λοιπόν ότι και απολύτως σέβομαι την δικαιοσύνη, αλλά ταυτόχρονα δεν επιτρέπω και δεν θα επιτρέψω να μην έχω το δικαίωμα να κρίνω και μάλιστα και να έχουν και την υποχρέωση να λογοδοτούν. Γιατί έχει φτιαχτεί ένα σύστημα περιορισμού της δημοκρατίας, είτε μέσω της άποψης ότι έχουμε ανεξάρτητες αρχές, έχουμε δικαιοσύνη, δεν μπορεί να λογοδοτεί κανένας. Ποιος θα λογοδοτεί? Το έχω δεχθεί αυτή την επίθεση και από έγκριτους υποτίθεντος αγγλικών νομικούς σε εφημερίδες. Τι λέγανε λοιπόν? Ότι μόνο το πολιτικό σύστημα και τα πολιτικά κόμματα λογοδοτούν. Οι υπόλοιποι δεν γίνεται, δεν μπορούν να το κάνουν. Δεν πρέπει να λογοδοτεί οι τραπεζίτες και οι διοικητές των τραπεζών. Δεύτερο στοιχείο, κύριε Παπαδάκη. Δεν είναι δυνατόν να λέμε το 10 με 14. Αυτή την άποψη θεωρώ φοβερά επικίνδυνο. Το 10 με 14 γίνανε μια σειρά από πράγματα. Καταστράφηκε η χώρα. Το επιβεβαίωσε και ο κύριος Βορύδης. Δηλαδή, τι πράγμα? Ότι είχαμε χρεοκοπία. Σήμερα βρισκόμαστε σε μια άλλη περίοδο. Βγαίνει η χώρα, είτε το θέλουν είτε το θέλουν, και υπάρχει ένα σύστημα εδώ το οποίο δεν θέλει, και το λέω ευθέως, να βγει η χώρα από την Επιτροπή για το Μνημόνιο. Πάντως δεν βγαίνει, κύριε Ρίγα. Κύριε Σιωμόπουλη, θα δείτε τι εννοώ. Το ανέμακτα, άφηνα να κουβεντιάσουμε και αναλυτικά τα στοιχεία. Γιατί εδώ θα ακούσουμε. Μην βιάζεστε όλοι. Λοιπόν, εδώ είχαμε λοιπόν μια σειρά από μέτρα, τα οποία και μια σειρά από περικοπές συντάξεων, 42 τον αριθμό έχουν γίνει και αναλυτικά. Πάμε αναλυτικά να τα συζητήσουμε ένα-ένα, αν θέλετε. Διαλύθηκε το σύμπαν, έρχεται τώρα ότι έχουμε μια κανονικότητα η οποία διαμορφώνεται. Δύσκολη, δεν έχω αντίρρηση. Βγαίνει η χώρα από τα μνημόνια, δεν θέλουν να βγει, δεν θέλουν να υπάρξει επιτροπία. Τι μας λέγανε και τι στηρίζουν? Να υπάρχει επιστολική γραμμή, μάλιστα. Για να έχουμε και άλλη επιτροπία, μάλιστα. Για να συντηρηθεί το όλο σύστημα το οποίο υπήρχε την προηγούμενη περίοδο. Για να μην σταματήσει η διαπλοκή. Λέτε και δεν, όλα αυτά τα οποία συμβήκαν τα προηγούμενα χρόνια πέσαν από τον ουρανό. Και οι πολίτες δεν έχουν καμία ευθύνη. Για όλα, ότι έχουν ευθύνη μάλλον οι πολίτες και το πολιτικό σύστημα δεν έχει. Και συζητάω για όλα τα σκάνδαλα τα οποία έχουν γίνει. Εγώ δεν θα πω αν έχουν. Εμείς αναφερθήκαμε στο σύνολο των. Στο σύνολο, κύριε Παπαδάκη, τα λέω. Στο σύνολο των λέω των μνημονιακών. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι μνημονιακά το σύνολο και ότι είναι οι ίδιες οι ευθύνες. Γιατί έρχεται ένα κόμμα. Άλλο δεν σας μίλησα. Σας είπα. Ακούστε, κύριε Παπαδάκη, γιατί μπαίνει στο κάντρο το ίδιο. Έρχεται λοιπόν. Τα οποία μέτρα είναι τελείως διαφορετικά. Είναι μέτρα, ακούσετε, γιατί επινημερώνουμε τα μέτρα είναι τελείως διαφορετικά και στο επίπεδο του κόστους. Φανταστείτε με όλα αυτά τα οποία είχαν υπογράψει τι μέτρα. Δημοσιονομικά θα έπρεπε να πάρθουν ακόμη περισσότερο μεγαλύτερα. Δεν είναι άλλη υπόθεση. Δεν είναι άλλη υπόθεση, κύριε Παπαδάκη. Κύριε Παπαδάκη, είχατε άλλη πρόταση. Πήγαμε λοιπόν με μια συμφωνία. Ο ελληνικός λαός την ενέκρινε δύο φορές. Έγινε δημοψήφισμα που δεν τόλμησε να το κάνει κανένας. Αυτό. Και πάμε λοιπόν και τους λέμε ότι αυτή την ώρα θα υπάρχει μια επόμενη μέρα. Δύο. Φέραμε δύο φορές. Δύο φορές από το πλεόνασμα το οποίο υπήρξε και το επιστρέψαμε στον ελληνικό λαό. Στους ανθρώπους οι οποίοι είχαν υποστεί και βεβαίως
Εγώ θα σας πω, έχουμε τελείως διαφορετική αντίληψη. Εμείς θα στηρίξουμε τις τάξεις και τους ανθρώπους, αυτούς οι οποίοι κοινωνικά υπέφεραν και για δεν είναι δυνατόν να θεωρούμε, να θεωρούμε ότι οι ελαστικές σχέσεις εργασίας υπάρχουν. Υπάρχουν, ο κύριος Μητσοτάκης είπε, το 8ωρο δεν είναι ικανό. Το 8ωρο δεν είναι ικανό. Εγώ δεν διάκοψα. Το 8ωρο λοιπόν δεν είναι ικανό. Δεν είναι ικανό. Πρέπει να αλλάξουν οι όροι. Γιατί δεν τα λέτε αυτά? Γιατί δεν λέμε ότι αυτά τα οποία είπε και ο κύριος Μητσοτάκης. Το τι αντίληψη θέλει. Μακριά, αντίθετοι είμαστε. Ξέρετε, διαφορετική λογική. Σαφέστατα το λέω.